Είχαν πει από τον προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δύο θέματα. Το ένα ήταν για την πυροσβεστική και το άλλο ήταν για τον Ροντέρι. Όσον αφορά το θέμα της πυροσβεστικής, όντως υπήρξε μία ανακοίνωση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος σε επίσκεψη στην Τρίπολη, με την οποία εξέφραζε την σκέψη η πυροσβεστική να γίνει από Μεγαλόπολη και να πάει στον σταδιόδια της Τελειβοστής και του Εθνικού Δρόμου. Εμείς επικοινωνήσαμε αμέσως τον αρχηγό ότι για μας αυτό είναι παράδοξο. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία που ήδη είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της, μετά την παραχώρηση που έγινε, τη δεύτερη παραχώρηση που έγινε στο Δήμο πλέον του Κτηνιατρίου. Οπωσδήποτε όμως εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα που αφορούν κυρίως στην επέταξη του κτηρίου, πέραν του ότι και το υπάρχον κτηρίο είναι μη νόμιμο, δεν έχει άδεια, δεν έχει άδεια κατασκευής. Χρειάζεται προσθήκη μεγάλου τμήματος ακόμα, που εκτός των υπολείπων έχει και εκτός του κόστου κατασκευής έχει και μεγάλη χρόνο καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν σε συνεννόηση με την εδώ πυροσβεστικό σώμα Μεγαλόπολης, το πυροσβεστικό τμήμα σταθμό Μεγαλόπολης, είμαστε ήδη έχουμε ζητήσει εναλλακτική πρόταση του άλλου κτίριου που προσυμφωνήσαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, το κτίριο της που εισεγάζεται παλιά το πρόγραμμα Δήμητρα και η Υγειονομική Υπηρεσία της Νομαρχίας. Αυτό ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη ξεκίνησαν οι επαφές, ευελπιστούν ότι σύντομα θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο κτίριο, καλύπτει όλες τις ανάγκες τις εργαστικές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και το μόνο που θα χρειαστεί να γίνει είναι μια διαρρύθμιση, ιδιαίτερα για τους χώρους όπου θα είναι οι κοιτώνες των εργαζομένων και η κατασκευή των αμαξοστασίων που θα είναι στο περιβάλλοντα χώρο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση και πολύ σύντομα θα μπορεί να μετασυνεργαστεί και εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Όταν πιστεύω έχουν τη θετική απάντηση από το Υπουργείο, θα ζητήσω και την νομοποίηση από το Σώμα, ούτως ώστε διαδέχοντας τα συγκλήματα ο Δήμος μας να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το έργο και να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο που είναι να φύγει εκτός Μεγαλόπολης η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα βάλε τον ΟΤΕ, το μήνυμα του εμπορικού. Το τμήμα του εμπορικού τμήμα του ΟΤΕ που είναι ένα από τα τμήματα που η διοίκηση του ΟΤΕ αποφάσισε να λύσει και έγινε η παράσταση στη διοίκηση. Δυστυχώς ΟΤΕ είναι μια ιδιωτική πλέον εταιρεία, διαθέτει το 90% αυτή η εταιρεία του μεταφυσικού κεφαλαίου. Υπάρχουν και κάποιοι που εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο, το 10%, δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ούτε λόγο, ούτε θέληση
να φροντίσουν τις τοπικές κοινωνίες. Οι απαντήσεις που έδωσε αφορούν οικονομικούς λόγους και μόνο, και γίνονται αυτές οι περικοπές σε πόλεις, όχι πρωτεύουσες πόλεις, σε μεσότερες πόλεις, που υπάρχει και εξυπηρέτηση από την άλλη, από την ιατρική εταιρεία του ΟΤΕ, που είναι ο Γερμανός. Επίσης, θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι εκτός από αυτές τις περικοπές, η ιδιωτική εταιρεία που ελέγχει πλέον τον ελληνικό ΟΤΕ, το πάλι ποτέ ελληνικό ΟΤΕ, έχει κλείσει και τις περιφερειακά τμήματα, ενώ ήταν τέσσερα στην Ελλάδα, τέσσερις περιφέρειες, και έχουν γίνει δύο μόνο, Βορείου και Νοτιού Ελλάδος. Συμφωνώ να υπάρξει και ψήφιση του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου. Πιστεύω όμως ότι οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν στο πρόσφατο και στο απότερο παρελθόν με τις ιδιωτικοποιήσεις τόσο σοβαρών οργανισμών, φέρνουν τα από σημερινά αποτελέσματα, και δυστυχώς τότε πολλοί από εμάς στηρίξαμε αυτές τις πολιτικές του ξεβουλήματος, δηλαδή αυτών των μεγάλων ελληνικών εταιριών, και τα επιχείρημα των πράξεων μας θα εισπράττουμε σήμερα. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, ερχόμαστε κάθε φορά που συμβαίνει να κλείνουν υπηρεσίες στη Μεγαλόπολη, κατόπιν εορτή να το συζητάμε και να βγάζουμε υποτίθεται ψηφίσματα και χαρτιά να φέρνουν τους αρμοδίους. Θυμίζω την εφορία, θυμίζω τη ΔΕΗ, το πρακτορείο της ΔΕΗ και τώρα είναι το ασφαλιστικό της ΔΕΗ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Πριν 15 μέρες πέρασα εγώ το θέμα για την πολυπεριστική και για τον ΟΤΕ. Επειδή της πυροπεριστικής θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά είναι στους σχεδιασμούς και θα πρέπει να αντιδράσουν άμεσα, όχι μόνο με την αλληλογραφία. Αυτό λοιπόν στον ΟΤΕ που έκλεισε. Ο ΟΤΕ, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να είναι 51% στους Γερμανούς αλλά και 49% είναι στο ελληνικό δημόσιο ακόμα και είναι και μετοχοποιημένο. 90-10 είναι. Πίσω, δεν έχει σημασία, εντάξει, έστω είναι η δεύτερη. Εσύ δεν πήρε μετοχέ από τη ΔΕΗ, όχι. Ξεκινήσαμε οι πολιτικέ σου σπίρο όλο. Εσύ, Νικολάκη, μου έχει αποκλειώσει την Ελλάδα. Τα τηλέφωνά του να τα πάρει από τον ΟΤΕ. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει.
να επιβάλλει τέλος την κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου, γιατί δεν μπορούν να μας πούν, όπως μας λέγανε μέχρι προχθές, ότι είναι κοινή ωφέλεια, είναι πλέον ιδιώτες αφού το θέλουν έτσι, και να επιβάλλουμε ένα τέλος στον ΟΤΕ, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και από μέσα από την πλατεία περνάνε τα καλώδια, αλλά και από όλα τα πεζοδρόμια. Έτσι λοιπόν, όπως ο κάθε ιδιώτης της Μεγαλόπολης πληρώνει τέλος κατάληψης του πεζοδρομίου για την καρέκλα του, για το τραπέζι του, το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα να πάρει απόφαση και να επιβάλλει ένα υψηλό τέλος στον ΟΤΕ, έτσι για να τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν εδώ στο Δήμο του Μεγαλόπουλου. Και ο Δήμος άμεσα να πάρει τα τηλεφωνά του και να τα πάει σε άλλη εταιρεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, το οποίο θα το πει και ο Ραφείας του Ζάκη. Κλείνοντας, πιστεύω ότι ακόμα δεν είναι αργά. Ψάχνονται. Ψάχνονται, οι πληροφορίες μου λένε ότι ψάχνονται και ίσως με μία πίεση κατάλληλη που πρέπει να την κάνουμε και να είναι οργανωμένη, να επανέλθουν πάλι ο ΤΕ στη Μεγαλόπολη. Εγώ αυτές τις προτάσεις θα κάνω και αυτό προτείνω να γίνει και να δείτε απόφαση σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με το υψηλότερο τέλος που μπορούμε να θέσουμε κατάληψη κοινοχρήσεων χώρων από τον ΟΤΕ. Περίμενα, αγαπητοί συνάδελφοι, περίμενα τον κύριο Δήμαρχο για το θέμα του ΟΤΕ να μην προσπαθήσει να δικαιολογήσει κάτι δικαιολόγητο. Γιατί αν μη τι άλλο, πρέπει να συνειδητοποιηθούμε σε αυτή την αίθουσα ότι για τέτοια ζητήματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο και για την πόλη, εμείς έχουμε χάσει το μέτρο και του έγκαιρου και του μαχητικού και του δυναμικού. Δηλαδή, η παρέμβασή μας θεωρείται απαιτητέα και το εξηγώ. Είχαμε επισημάνει την προηγούμενη φορά και πριν φύγει ο ΟΤΕ ότι θα πρέπει να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό και να πάρουμε αποφάσεις έγκαιρα και δεσμεύτηκε το Προεδρείο ότι στο επόμενο Συμβούλιο ή σε συγκεκριμένη ξεχωριστή μερίσα διάταξη θα μιλήσουμε για το θέμα. Προφανώς, κανείς δεν παρακολούθησε ότι έχει επισπευθεί το πρόγραμμα μετακόμισης του ΟΤΕ. Και βέβαια, και η πρόσκληση όταν βγήκε δεν εμπεριέχει ούτε το θέμα του ΟΤΕ στην μέσα διαταξή της, ούτε το θέμα της πυροσβεστικής. Ήταν δέσμευση του Προεδρείου. Το ότι υπάρχουν αντιμνημονιακές δίθεν δικαιολογίες και ότι κάποιοι υπερέπησαν δίθεν αυτή την πολιτική ή την άλλη, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Και δεν μου λέει τίποτα γιατί τις πολιτικές, τις μνημονιακές, τις έχουν υπερετήσει πολλοί εδώ. Και αυτοκριτική μπορεί να υπάρχει για όλους μας. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας, το οτιδήποτε περνάει στην τοπική κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα το περνάει με, αν θέλετε, μέσα από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ και θα το εξαρτήσει ή θα το δικαιολογεί. Θα πρέπει η αυτοδιοίκηση να μάχεται και να υπερασπίζεται οτιδήποτε την αφορά. Και η πυροσβεστική είναι μία, η μετακίνηση του ΟΤΕ δεν έχει να κάνει σχέση με το ποσοστό της μετοχοποίησης της. Μετοχοποίησης του. Γιατί ενώ υπήρχαν 22 στο σχεδιασμό μετακινήσεις από πόλεις περιφερειακές από τη Μεγαλόπολη, 13 έγιναν. Και αυτές που δεν έγιναν, γιατί λέτε δεν έγιναν? Γιατί υπήρχαν καταλήψεις, γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί συνάδελφοι, ο ΟΤΕ είτε δημόσιος ήταν, είτε ιδιωτικός είναι σήμερα, έχει πελάτες. Οι πελάτες είναι οι Έλληνες πολίτες. Και τους πελάτες, είτε ιδιωτικό είναι το μαγαζί, είτε δημόσιο, τους σέβεται και τους εκτιμά ο καθένας. Και αυτό είναι το μοναδικό κέριο και σοβαρό επιχείρημα
ευαισθητοποίησης και μαχητικής και δυναμικής αντίδρασής μας. Και αυτό δεν το κάνουμε. Και για να μην κάνουμε την επιμνημόσυνη δέηση απόψε, εγώ προτείνω ότι και τώρα δεν είναι αργά, θα μπορούσε παράλληλα με τις προτάσεις του κ. Τσιριγότη, τις οποίες τις υιοθετούμε απόλυτα, να υπάρξει και μία κατάληψη στα κεντρικά γραφεία του ΟΤΕ για να διατρανώσουμε και τα επιχειρήματά μας και το δίκαιο και το στέρεο των επιχειρημάτων, γιατί εδώ η Μεγαλόπολη και από το φόρο κύκλου εργασιών της επιχείρησης του ΟΤΕ μπορεί να αποδείξει περίτρανα ότι θα πρέπει να υπάρχει το κατάστημα στη Μεγαλόπολη. Και το λέω αυτό γιατί έχω συγκρίνει τα νούμερα αυτών των 12 που έμειναν. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τον ΟΤΕ. Για την πυροσβεστική παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θεωρούμε όμως και εμείς κύριε Δήμαρχε ότι θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστικές οι παρεμβάσεις προκειμένου να μην έρθουμε πάλι προκριτελεσμένων γεγονότων και φύγει μια υπηρεσία ακόμα, όπως κλείνοντας θέλω να τονίσω στο Συμβούλιο μας ότι προετοιμάζεται η φυγή του ΙΚΑ. Ευχαριστώ. Επειδή διαδικασία. Επειδή αυτή τη στιγμή τα θέματα τα οποία συζητάμε είναι πολύ σοβαρά αφενός. Αφετέρου υπήρχε δέσμευση από το Προεδρείο ότι αυτά τα θέματα θα έχουν σαν θέματα ξημερίς διάρκειας. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σαν θέματα και την πυροσβεστική στο θέμα και το θέμα του ΟΤΕ, έστω σαν πρώιμη αιστεία, προκειμένου να τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι όλοι σύμφωνα με τον κανονισμό και πιθανότατα και μερικοί πολίτες, ίσως οι πολίτες μας, οι οποίοι έχουν κάνει κάτι να πούν. Κύριε Κάβουλα, έκανε μια ενημέρωση ο Δήμαρχος, δεν μπήκανε θέματα προϋπηρεσίας. Αφού δεν μπήκανε, δεν συζητούνται. Θα έκανε μια ενημέρωση ο Δήμαρχος για τις ενέργειες που έχει κάνει. Έχει κάνει και για τον ΟΤΕ, έχει κάνει και για την πυροσβεστική. Σας ενημέρωσα. Ο κύριος Συρυγότης, ερωτήσεις. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, μόνο μία παρατήρηση. Με δεδομένο ότι ήδη ακούστηκαν προτάσεις. Αφενός. Δεύτερο, με δεδομένο ότι η πιθανότητα να πάρουν κάποιες αποφάσεις, έστω και ένα ψήφισμα, αν υπάρξει, ή κάποιες άλλες αποφάσεις, πώς θα πάρουν με τη συζήτηση όπως είναι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ερωτήσω ο κ. Συρυγότης. Ο κ. Συρυγότης, ερωτήσεις. Επί του κανονισμού, κύριε Πρόεδρε. Ναι, διάβασα το κανονισμό. Το κανονισμό τον εφαρμόζεται κάθε φορά που σας εξυπηρετεί. Όχι. Δεν είναι ένα θέμα σοβαρό και συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Και νομίζω ότι και ο Δήμαρχος πρέπει να πάρει θέση. Δεν θα πούμε ως δημοτικοί σύμβουλοι εδώ πέρα τι αφορά και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε είτε το ΟΤΕ είτε την πυροσβεστική. Μόνο οι επικεφαλείς θα πηγούν επί της ουσίας της συζήτησης, τότε βάλτε το προημερήσετε. Είναι ένα θέμα εκτός και νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο ότι λύσαμε το πρόβλημα είτε το κλείσιμο του ΟΤΕ είτε αύριο του ΙΚΑ είτε πλήρως και θα συμβεί από τον άλλο. Ο κύριος Τσιριγότης ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται από την τακτική την οποία ακολουθείτε. Δεν έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται λοιπόν για αυτό να καταλάβει. Ο κύριος Τσιριγότης. Κύριε Πρόεδρε, αν θεωρείτε ότι είναι αυτή η διαδικασία για ένα τόσο σοβαρό θέμα να μην μπορούν να ακουστούν οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, να το χαίρεστε λοιπόν τη διαδικασία σας έτσι όπως κάνετε. Να ξέρετε όμως ότι έχετε μεγάλη ευθύνη που δεν ακούγονται όλοι οι συνάδελφοι για το θέμα του ΟΤΕ. Να κάνω τις ερωτήσεις. Μπορείτε. Να κάνω τις ερωτήσεις. Ο κύριος Τσιριγότης. Ρωτάει τους τώρα εσύ. Περίμενε.